Αν και αδίστακτοι, οι επίδοξοι διαρρήκτες έμειναν με άδεια χέρια. Το απόγευμα της Πέμπτης επιχείρησαν να εισβάλλουν σε σπίτι στην καρδιά του κέντρου του Ηρακλείου, σε σημείο ιδιαίτερα πολυσύχναστο μπροστά από το σχολικό συγκρότημα του Καπετανάκιου. Εγώ μέσα. Τι θα γινόταν? Τι ώρα, τι διάστημα λείπατε, τι ώρα πιστεύετε ότι έγινε? Γύρω στις 8 η ώρα από εδώ από τη δουλειά μου, οπότε πρέπει να έγινε πιο νωρίς. 1-2 ώρες πιο νωρίς, δηλαδή πρέπει να έχει μόλις νυχτώσει λογικά. Αφού έσπασαν το λουκέτο στην αυλή του σπιτιού, προσπάθησαν να μπουν από πλαϊνό παράθυρο, το μόνο το οποίο δεν καλύπτεται από κάμερα ασφαλείας. Ωστόσο, η απόπειρα εισβολής με άγνωστα κίνητρα έμεινε στα μισά, καθώς ενώ έσπασαν το τζάμι του παραθύρου, δεν κατάφεραν να περάσουν στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Βλέπω, φτάνοντας να παρκάρω έξω από το σπίτι, βλέπω την καγκελόπορτα του κήπου ορθάνυχτη. Λέω, μπορεί να ξέχασα εγώ το λουκέτο ανοιχτό, ας πούμε, και να άνοιξε ο αέρας. Διαψεύδω ότι δεν υπάρχει λουκέτο. Πάω παραμέσα, διαψεύδω το τζάμι, βλέπω το τζάμι θρύψαλα. Επειδή είχα κάτι ξύλα μπροστά, γιατί φτιάχνουν κάτι κατασκευές, λέω, μπορεί να πέσει κάποιο ξύλο. Πάω από μέσα να ανοίξω το παράθυρο για να κλείσω το τζάμι και όπως ανοίγω το παράθυρο βλέπω το ξύλο του παραθύρου, όλο σημάδι από κατσαβίδι. Λέω, εδώ κάτι άλλο έχει συμβεί. Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος αντιλήφθηκε ότι κάτι είχε συμβεί όταν επέστρεψε από την εργασία του το βράδυ, πιθανολογεί ότι εγκατέλειψαν την προσπάθεια όταν αντιλήφθηκαν γείτονες να πλησιάζουν. Ό,τι παρατήρησα μπροστά ήταν ένα παρκαρισμένο αμάξι ενός γείτονα. Αυτός δεν τον έχω βρει από προχθές. Αυτός πάντα σχεδόν παρκάρει εκεί μπροστά. Πιθανόν αυτός να πάρκαρε και να τον είδαν και να φύγανε. Ο ίδιος ενημέρωσε την αστυνομία άμεσα, η οποία συλλέγει στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών, που φαίνονται επαγγελματίες καθώς χρησιμοποίησαν και κατσαβίδι στην προσπάθειά τους να διαρρήξουν το σπίτι. Παίρνω την αστυνομία, μέσα σε 10 λεπτά είχε έρθει ο κύριος από την ασφάλεια, μου πήρε κατάθεση κανονικά, μου είπε κάποια πράγματα, μάλιστα φεύγοντας από μένα πήγαινε και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Και μου λέει να σου στείλω εγώ τη σήμανση, μου λέει το πρωί, αλλά έτσι όπως το βλέπω, μάλλον με εργαλείο κάνανε τη δουλειά. Δεν θα βγάλουν άκρη. Δεν είχαν καταφέρει να μπουν μέσα. Είναι τα παράθυρα πολύ δυνατά, παρότι είναι τα παλιά τα ξύλινα παράθυρα. Είναι ένα μόνο από τα πολλά αριθμά κρούσματα που καταγράφονται καθημερινά στο Ηράκλειο και πολλαπλασιάζονται τις ημέρες των γιορτών, με το παρολίγον θύμα να συστήνει προσοχή σε όλους τους πολίτες. Ελπίζω να κάνουν το λάθος στην επόμενη που πήγανε και να τους πιάσουν. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πιο πολύ η ζημιά που έγινε. Άλλωστε δεν έχω και κάτι αξίας μέσα, δεν υπάρχει κάτι αξίας.